Φάνη Στάθη στην τηλεφωνική μας γραμμή, δήμαρχος Μουζακίου Καρδίτσας, καλός φίλος. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Δυστυχώς τώρα, σήμερα, πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό που μιλάμε, θα τον ακούσετε για όχι και τόσο ευχάριστα πράγματα, για την καταστροφή που υπέστη η περιοχή του Μουζακίου, η Καρδίτσα συνολικά. Ένα μεγάλο κομμάτι της Καρδίτσας, κάποια άλλα μέρη στη Θεσσαλία. Ο νομός έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Φίλε Φάνη, καλό μεσημέρι, καλησπέρα από το Real FM 97,8. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Χτες μιλούσα. Πρώτη φορά που μιλάμε για. Για όχι ευχάριστα πράγματα. Και τελευταία, επειδή το Μουζάκι πιστεύω ότι επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι, μάλλον μας έχουν ματιάσει. Να σου πω, αυτό ξαναπες το. Αλλά τι να πεις, το ίδιο συνέβη και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Όχι σε τέτοια έκταση, και στην Ιθάκη είχαμε μεγάλες καταστροφές. Τι να πεις, ήταν πολύ σαρωτικός ο Ιαννός και τα άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα που έφερε ο Ιαννός. Πες μου κάτι, σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, δεύτερη μέρα, πιο ψύχρεμα πια? Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόνος έχει μειωθεί, αλλά θέλω εσύ να μου πεις αντικειμενικά, δήμαρχε μου Ζακίου, τι συμβαίνει σήμερα, δεύτερη μέρα, δεύτερο ξημέρωμα μετά την καταστροφή. Μετά από την ανθρώπινη ζωή που από ό,τι φαίνεται την έχουμε χάσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη. Τη 40χρονη κοπέλα. 40χρονη κοπέλα, η οποία ψάχνει εμάτι να τη βρει, δυστυχώς δεν μπορεί να τη βρει, και όσο οι ώρες περνάνε, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα γίνονται πιο απεσιόδοξα. Προφανώς βγήκε από το αυτοκίνητο, Φάνη μου, έτσι. Βγήκε από το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο παρασύρθηκε εκεί, το είδαμε καρφωμένο μαζί με όλα τα. Στον ποταμό, εκεί στην κήτη του ποταμού. Και προφανώς είχε βγει για να σωθεί και παρασύρθηκε από το ποτάμι, σωστά. Έτσι ακριβώς. Λογικά αυτή είναι η λογική σειρά. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Μέτρησέ μου τις πληγές. Πες μου σήμερα, Φάνη μου, η κοπέλα δεν έχει βρεθεί. Αυτό το κρατάμε, ελπίζουμε να βρεθεί. Θα ήταν όνειρο πραγματικά να βρεθεί και ζωντανή. Λίγο δύσκολο αυτό. Πες μας τις πληγές στην περιοχή. Πού εντοπίζεις, πού εστιάζεις τις κυριότερες, τις μεγαλύτερες? Το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ορεινά χωριά και είναι αποκλεισμένοι. Είναι αποκλεισμένοι γιατί έχουν σπάσει οι γέφυρες μπροστά τους, έχουν σπάσει και οι γέφυρες πίσω τους. Και δεν μπορούν να πάνε πουθενά, ούτε προς το Δήμο Ελλήνης Κλαστήρα και στην Καρδίτσα, ούτε προς το Δήμο Μουζακίου, στο δικό μας, προς το Μουζάκι δηλαδή. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν άνθρωποι σε λίγες ώρες που θα χρειαστούν πλην νεκροπαθείς, θα χρειαστούν τα φάρμακα τους. Νερό δεν υπάρχει, ρεύμα δεν υπάρχει. Και κοιτάμε να πάμε από μία μεριά της γέφυρας που είναι καλή, να έρθουν και να πάμε τρόφιμα και νερά, να πάμε και να έρθουν οι άνθρωποι να τα πάρουν, να τα παραλάβουν. Και με κίνδυνο τη ζωή τους να περνάνε απέναντι στο ποτάμι και να τον μεταφέρουν στους ανθρώπους που ζουν στα χωριά. Δεν μπορούν να σηκωθούν κάποια ελικόπτερα. Συγγνώμη, εδώ σηκώνονται ελικόπτερα για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν μπορούν να σηκωθούν κάποια ελικόπτερα να πάνε να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους? Δεν έχει σηκωθεί κανένα ελικόπτερο, το έχω αναφέρει. Δεν θα έπρεπε να σηκωθεί ένα ελικόπτερο. Συγγνώμη, είμαστε στην Ελλάδα του 2020. Ξαναλέω, ελικόπτερο έχει σηκωθεί για άλλους και άλλους λόγους. Δεν μπορεί να σηκωθεί να πάει στους αποκλεισμένους ανθρώπους να τους πάει φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Για μένα αυτό είναι. Ναι. Είναι πρωτόγνωρο. Έχω αναφέρει, το έχω επισημάνει και στο κυβερνητικό κλιμάκι που ήρθε χθες εδώ και στο Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας. Λογικά οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι τι πρέπει να κάνουν. Έχω αναφέρει. Ποια είναι τα χωριά, Φάνη μου, να τα πούμε συγκεκριμένα τα πράγματα. Ποια είναι τα χωριά που είναι αποκλεισμένα? Ελληνόκαστρο, Αμυγδαλή, Πευκόφυτο, Θεοπηγή, Ανθοχώρη και οι συνοικισμοί του χωριού Οξιά. Σε αυτά τα χωριά πόσοι κάτοικοι ζουν αποκλεισμένοι αυτή τη στιγμή? Γύρω στους 400 ανθρώπους. Και πόσοι είναι οι ηλικιωμένοι που από την καταγραφή που έχει κάνει, μια πρώτη καταγραφή, έχουν ανάγκη από φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης? Ποιοι καίγονται? Είναι γύρω στους 70 με 80 ανθρώπους. Που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα φάρμακά τους ενδεχομένως. Βέβαια, τα χωριά μας είναι, καταλαβαίνεις, γερασμένα. Πιο πολλοί άνθρωποι που ζουν εδώ είναι μεγάλοι σε ηλικία. Και οι άνθρωποι τώρα βρεθήκαν τόσο εξαπρόοπτο. Ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί εκεί κοντά? Και να μην προσγειωθεί, που μπορεί να προσγειωθεί σε κάποια σημεία. Μπορεί να πετάξει από ύψος. Και να τα αφήσει και να τα πετάξει. Ναι, νομίζω πως ναι, υποθέτω πως ναι. Ξέρουμε δηλαδή εμείς ακριβώς αν πάει ένα ελικόπτερο τι πρέπει να αφήσει εκεί? Βεβαίως, εννοείται. Έχουμε καταγράφουμε τις ανάγκες γενικά των ανθρώπων. Τους έχουμε πάει νερά εμείς σήμερα. Εύκολα έχουμε εδώ και το εργοστάσιο της συμφιάλωσης που τους πάμε τα νερά. Τους πηγαίνουμε τρόφιμα. Προσπαθούμε να τους φτάσουμε σε ανθρώπους. Ένα κορίτσι, ας πούμε, που είχε αμυγδαλίτιδα στο χωριό Πευκόφυτο και έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο. Πήγαμε και το μεταφέραμε μέσα στο ποτάμι στο κουβά των μηχανημάτων. Καταλαβαίνεις τώρα για τι καταστάσεις μιλάμε, Δημήτρη. Μιλάμε για δραματικές καταστάσεις στο Δήμο μας.
καταστάσεις που δεν μπορεί να βάλει ένα προβληματισμό. Πραγματικά είναι εφιαλτικές οι καταστάσεις που μας περιγράφεις, Δήμαρχε. Δεν ξέρω. Εγώ ποντάρω στην ευαισθησία, τη γνωρίζω προσωπικά, του κυρίου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού. Πιστεύω ότι αν δεν έχει επικοινωνήσει ο ίδιος προσωπικά μαζί σου, θα επικοινωνήσει. Και άλλα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που έχουν επιληφθεί της δραματικής κατάστασης εκεί, με εντολή του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι επίσης. Θα δράσουν και θα ακούσουν τη φωνή σου και μέσα από το Real FM 97,8 και θα δώσουν τα φάρμακα και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων στα αποκλεισμένα χωριά που μόλις μας ανέφερε, κυρίες και κύριοι, θα τον ξανακαλέσουμε, ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Φάνης Στάθης.